Καλή σα ημέρα, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι. Γενικά βελτιωμένο ο καιρό σήμερα στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Σύννεφα, σαν και αυτά όμω τη φωτογραφία δίπλα μου άρχισαν ήδη να κάνουν τι τελευταίε ώρε την εμφάνισή του στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα. Και εκεί θα ξεκινήσουν και κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ με τη μορφή μπόρα, ώστε θα βαδίζουμε προ τι μεσημβρινές ώρε. Uh, σήμερα και πιο συγκεκριμένα, βλέπετε λοιπόν ότι από εδώ και στο εξή: Η κάρτα ισχύει από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Τα σύννεφα στην δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα θα πυκνώσουν κατά διαστήματα περισσότερο. Δεν αποκλείεται στο διάβατο εδώ στα δυτικό-κέντρο-νοτιοδυτικά να αφήσουν και κάποιε τοπικέ βροχέ, ενώ σύννεφα πιο αραιά με την Ινώδη Γαλακτόδιόψη, θα πυκνώσουν, θα περπατήσουν ανατολικότερα, καλύπτοντα τον ουράνιο θόλο αρκετών υπόλοιπων περιοχών τη χώρα, εκτό από την Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Τώρα το βράδυ, μια αραιή συννεφιά θα έχουμε σχεδόν παντού στην Ελλάδα κατά διαστήματα. Εδώ στα δυτικά, νοτιοδυτικά κυρίω τμήματα, τα νησιωτικά και τα παράκτια, δεν αποκλείεται να βγάλει αργά τη νύχτα προ το ξημέρωμα τη Παρασκευή κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε. Νοτιάδε, νοτιοανατολική άνεμη σχεδόν παντού. Στα 4 με 5, τοπικά στα νοτιοβητικά τμήματα του Αιγαίου και στα νοτιοβητικά τμήματα τα νυχτά τη Πελοπονίσου έω και 6 μοφόρ. Βόρειο βορειοβητική άνεμη από την Κάρπαθο μέχρι και το Καστελόριζο με περίπου την ίδια ένταση. Το μεσημέρι η θερμοκρασία στου 22 βαθμού με 24 περισσότερε περιοχέ. Λίγο πιο υψηλή θερμοκρασία στα δυτικά βορειοβητικά και στα νοτιοτολικά έω και 26. Και βλέπετε στα βόρεια ορεινά γύρω στου 18 με 19 βαθμού Κελσίου ο Ιδράργυρο. Γιατί εκεί θα έχει κατά διαστήμα ζητήματα, κάποιε αραιέ συνευχέ που πρόσκαιρα μέσα στην ημέρα θα πυκνώσουν. Το ίδιο να μένατε και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Ασθενεί θα είναι άνεμοι, θερμοκρασία γύρω στου 24 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι. Η πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά μέσα στην ημέρα είναι πολύ μικρή. Τώρα για την Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγε αραιέ συνευχέ, κυρίω προ το μεσημέρι και μετέπειτα, όπω και τη νύχτα που καδούρα θα λάσει αύρα και θερμοκρασία στου 23 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάει στην Παρασκευή, όπου βλέπετε μια συνεφιά, ένας μουντός καιρός αναμένεται μέχρι και τις προμεσιβρινές ώρες. Εκτός τις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα πολύ πολύ βορειοβυτικά, τμήματα εδώ στα, στα βορειοβυτικά σύνορά μας και στις πολύ πολύ δυτικές περιοχές, από αυτή τη συνεφιά ίσως ψυχαλήσει και Ψιλοβρέξει τοπικά για πολύ λίγο α, στην ανατολική, υπηρετική και νησιωτική χώρα, αλλά αυτή συνεφιά μέχρι το βράδυ θα κινηθεί προ την Τουρκία. Θα αφήσει κάποια αστάθεια στην ορεινή α, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Και εδώ μεταξύ μεσηβρινών και απογευματινών ωρών δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια μπορά. Μικρή πιθανότητα το και τοπική καταιγίδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο θρακικό μετά το μεσημέρι στα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα την Παρασκευή δεν θα έχουμε πάνω από 3 με 4, το, το πολύ 5 μποφόρ από βόρειου βο Σανέμου. Στο Σάββατο τώρα είμαστε στο πρωί. Μη σα έτσι τρομάζει αυτή η συνεφιά που θα επικρατήσει το πρωί του Σαββάτου σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεάτικη μέχρι και τι Κυκλάδε και ίσω δώσει εδώ σε περιοχέ τη Θεσσαλία κυρίω και τη Δυτική Μακεδονία κάποια τοπική βροχή. Στην υπόλοιπη χώρα το Σάββατο θα ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά δείτε, ώρα με την ώρα δείχνουμε εδώ τον καιρό στην ΕΡΤ3 μέχρι και το απόγευμα. Δείτε πώ κατακαιρματίζεται στην ουσία αυτή η συνεφιά και θα βγάλει ήλιο ή τουλάχιστον ανοίγματα του καιρού θα έχουμε μέχρι και το απόγευμα σχεδόν παντού. Θα μα μείνει όμω ένα βορειά δυνατός δυνατό στο Αιγαίο στα έξι τοπικά έως και 7 από 4, και αυτό στα ανοιχτά τμήματά του. Τώρα για την Κυριακή. Από την Κυριακή, όπως σας είπα και χθε, προβλέπετε ότι θα μπούμε σε μια τροχιά καλοκαιρία. Και παραταταμένες καλοκαιρίε, θα έλεγα. Την Κυριακή, άνεμη θα είναι λίγο πιο ενισχυμένη οι βορειάδε μόνο στα νότια. Και τη Δευτέρα, ανάλογη κατάσταση λοιπόν από την Κυριακή και μέχρι περίπου τι 22 με 23 του Οκτώβρη αναμένεται παραταταμένη καλοκαιρία, λίγο ψύχρα την νύχτα και νωρί το πρωί, αλλά θερμοκρασίε σχετικά υψηλέ κάποιο ζεστό φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού καλύτερα. Μάλιστα, για να δούμε πρώτα τι θερμοκρασίε την Παρασκευή, αύριο, ότι θα έχουμε και 25-26 άρια παρόλη τη συνεφιά, λόγω των νοτιάδων θα ανέβει λίγο θερμοκρασία. Το Σάββατο βλέπετε θα πέσει ο υδράγιο εξαιτία των φορτιάδων και Κυριακή και Δευτέρα δεν αλλάζει η θερμοκρασία και όπω προείπα. Γενικά, μέχρι και τι 22 με 23 του Οκτώβρη, όλα δείχνουν και τα σημερινά προνοστικά στοιχεία ότι θα πάμε σε γενικά καλό καιρό, χωρί βροχέ, αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικέ στο το πρωί, σχετική ψύχρα, ελαφρώ κρύο μόνο στα ορεινά τι πρώτε πρωινέ ώρε, αλλά κατά τη διάρκεια τη ημέρα δεν αποκλείεται προ τα μέσα και τη τέλη τη εβδομάδα στι παιδινέ περιοχέ τη επαφή τη ζέστη. Τα θερμόμετρα να δείξουν και 26, 27, τοπικά και 28 βαθμού Κελσίου. είμαστε στο δρόμο να το επιβεβαιώσουμε όλα αυτά τα σενάρια. Να είστε όλε και όλοι καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και σήμερα, κυρίε